παράσχουν υποστηρικτικό ρόλο. Εκτελείται η παράβαση, η κεφαλιά, το σουτ, out. Εκτελείται το φάουλ, για να δούμε. Μπλοκάρει ο τερματοφύλακας χωρίς να ανησυχήσει. Γόνας είναι μία ευγενική προσφορά από το γραφείο τελετών Κωνσταντίνος Χατζαρίδης σε όλη την Ελλάδα. Με σεβασμό πάντα στα αγαπημένα σας πρόσωπα, στις πιο δύσκολες στιγμές σας φροντίζουμε. Με σεβασμό απέναντί σας, τηλέφωνα επικοινωνίας 6932-222-509-231-0713-016. Να το πούμε. Ένας σκύλος έχεις βάλει στον αγωνιστικό χώρο. Προσπαθούμε πιο απλά. Απλά και οι δύο, να δούμε λίγο το φάουλ εδώ που γίνεται εκτός αγωνιστικού χώρου μπάλα για την ομάδα της Μέση Ιβρίας. Κοίταξε, δεν μπορούν να περάσουν. Τάφα. Μεταβιβάζει προς τον Τσαρτσάρι. Προς τον Τσαρτσάρι. Τσαρτσάρις μεταβιβάζει την μπάλα προς τον άξονα, προς τον Κοσμίδη, ο οποίος είναι τοποθετημένος. Επιχειρεί το σουτ από γκολ! Γκολ για την ομάδα της Μέση Ιβρίας από τον Κοσμίδη, ο οποίος υποδέχθηκε μεταβίβαση σε προς τον Κωνσταντινίδη. Κωνσταντινίδης, εκμεταλλευόμενος τον διασκελισμό του, δημιουργεί κατάσταση ένας εναντίον ενός, πραγματοποιεί συρτή παλιά, απομακρύνει. Η άσο ανάμεσα στις γραμμές των αντιπάλων, η μπάλα καταλήγει στον Τάφα που γίνεται το σουτ. Αποκρούει ο τερματοφύλακας. Πούμε εδώ ότι ο αγώνας είναι μία ευγενική προσφορά από το γραφείο τελετών σε όλη την Ελλάδα. Χατζαρίδης Κωνσταντίνος, με σεβασμό πάντα στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Στις πιο δύσκολες στιγμές σας φροντίζουμε για εσάς. Με σεβασμό απέναντί σας, τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-222-509 και 231-0713-016. Μπασμάρης. Επιχειρεί μια σέντρα, λάθος από τον τερματοφύλακα, λάθος εκτίμηση της φάσης, δεν μπόρεσε ο Κωνσταντινίδης. Η παράβαση για την ομάδα του Βαθυλάκου. Αυτογκόλ. Εκτελέστηκε η παράβαση από τον Τσακυρίδη. Ισοφαρίζει 1-1 η ομάδα. 1-1, κατάφερε να προβεί στην επίτευξη του τέρματος. Πλάγιο τώρα από την αριστερή πλευρά, Ζορμπάς. Δημιουργεί κατάσταση ένας εναντίον νόσης χωρίς την περιοχή. Πέναλτι ζητάνε. Πλειονότητα των ποδοσφαιριστών να χρησιμοποιήσει ανεβάσματα μεταβαίνοντας προς την αντίπαλη περιοχή. Τώρα η μπάλα μεταφέρεται σε ποδοσφαιριστή της Μέση Ιβρίας, το σουτ και γκολ. Η μπάλα κατέληξε στον Μύτη. Ο οποίος προωθήθηκε, τοποθετήθηκε στο διαθέσιμο χώρο και κατάφερε να προβεί στην επίτευξη του τέρματος. 1-2 για την ομάδα της Μέση Ιβρίας στις καθυστερήσεις. Ιωαννίδης, η μπάλα καταλήγει στον Ιωαννίδη. Μεταβιβάζει προς τον Μύτη. Δεν πρόλαβε αυτός. Μπλόκαρε ο Οσμαντσικίδης.